Hello everyone. Welcome to this lecture of the AIT Startup Lecture Series. Today's lecture is a bit more specific than the previous ones because it involves legal terms for investments. Of course, I'm going to say something that I keep saying in each one of these lectures, that the AIT Startup Lecture Series is taking place in the context of our MB program, which is the Master in Business Innovation and Technology Management, the first program on startups in Greece that took place for many years now. So without further ado, our today's speakers are Christina Tsakona, Nayia Antoniou, and Andrew Dimitriou. Christina, you have the floor. Καλησπέρα και από μένα. Ο Κυριάκος άρχισε στα αγγλικά, τώρα δεν ξέρω, θέλετε να συνεχίσουμε στα αγγλικά, στα ελληνικά. Εγώ λέω να αρχίσουμε στα, να συνεχίσουμε στα ελληνικά. Υπάρχει κάποιος που δεν μιλά ελληνικά. Is there someone who doesn't speak Greek? Όχι. Όλοι μιλάμε ελληνικά. Okay. Ωραία. Οπότε θα αρχίσουμε στα ελληνικά. Θα χρησιμοποιώ βέβαια αγγλικούς όρους, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχοι ελληνικοί αφενός και αφετέρου για να εξοικειωνόμαστε λίγο με τους αγγλικούς όρους. Λίγα λόγια για το Setup Your Startup, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτό το event στο AIT και ευχαριστούμε και πολύ για τη φιλοξενία. Είναι ένα event που αρχίσαμε πριν 1,5 χρόνο περίπου. Άρχισε στο CoLab. Είναι ένα event για startups, για νομικά θέματα, για startup επιχειρήσεις. Αρχίσαμε με incorporation σε διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Αμερικής. Θίξαμε και κάποια θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο πρώτο event. Μετά το δεύτερο event ήταν λίγο πιο επικεντρωμένο σε θέματα accounting και incorporation σε Ελλάδα και Αμερική. Και τώρα το τρίτο, που είναι το σημερινό, είπαμε να το κάνουμε ακόμα πιο focus και θα μιλήσουμε για investment term sheets, legal terms για επενδύσεις που γίνονται σε startup επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα θα αρχίσουμε με το λεγόμενο convertible note, θα συνεχίσουμε με investment term sheet που θα αναλύσει να για κάποια legal terms και θα τελειώσουμε τον Άντριο, ο οποίος θα εμβαθύνει λίγο στους δύο πιο βασικούς όρους των investment term sheets, στο liquidation preference και στο valuation. Καταρχήν, ποιος από εδώ έχει ακούσει τον όρο convertible note και είναι familiar με αυτόν ή έχει κάνει convertible note? Ελάχιστοι, οκ. Okay. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λίγο. Λοιπόν, αυτά είναι για τα οποία θα μιλήσουμε. Convertible note είναι ένας τύπος δανείου. Δεν είναι δάνειο και δεν είναι. Είναι συνηθισμένο, είναι πολύ συνηθισμένος τρόπος χρηματοδότησης στην Αμερική. Και αυτό, γι' αυτό έχω και αυτό το quote από τον Paul Graham, που είναι ο co-founder του Y Combinator στην Αμερική, που λέει συγκεκριμένα ότι convertible notes have won. Every investment so far in this YC batch, and there have been a lot, has been done on a convertible note. Που δείχνει μια συγκεκριμένη τάση στην Αμερική, επενδύσεις σε startup να γίνονται με convertible notes και όχι τουλάχιστον αρχικά κατευθείαν με equity. Και θα εξηγήσω και τώρα περαιτέρω τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, με μία ματιά, όπως είπα πριν, είναι και δεν είναι δάνειο. Είναι ένας τύπος δανείου, δηλαδή σας δίνει κάποια χρήματα ο επενδυτής, αλλά οι τρόποι αποπληρωμής υπάρχουν μάλλον πολλοί τρόποι αποπληρωμής. Μπορεί να πάρει πίσω τα χρήματά του, μπορεί όμως να πάρει και κάποιο ποσοστό της εταιρείας σας. Και αυτό, γι' αυτό λέμε ότι είναι και δεν είναι. Πάντως σίγουρα δεν είναι το δάνειο με τη μορφή που ξέρουμε σήμερα που παίρνουμε από τράπεζες και με τόκους κτλ. Δεν υπάρχει αρχικά valuation στο convertible note της εταιρείας και χρησιμοποιείται και συνηθίζεται στην Αμερική για λόγους efficiency, είναι έτσι απλό έγγραφο σχετικά. Δεν είναι τόσο, δεν είναι, τα δικηγορικά έξοδα για να το κάνει κάποιος draft δεν είναι τόσο πολλά όσο για άλλα documents όταν παίρνει πλέον ο επενδυτής equity και γίνονται όλα γενικά πιο γρήγορα από ότι με ένα πιο normal seed round. Και γι' αυτό προτιμάται γενικώς στην Αμερική. Λοιπόν, εδώ έχω επικεντρωθεί λίγο πιο πολύ στον ορισμό.
Είναι, όπως είπαμε, ένα note, ένα convertible note. Εδώ έχω τον ορισμό του note, που είναι το γνωστό μας δάνειο. A document signed by a borrower promising to repay a loan under agreed upon terms. Αλλά η διαφορά του είναι ότι είναι convertible, δηλαδή μπορεί να γίνουν τα χρήματα που έχει βάλει ο επενδυτής στην εταιρεία σας, convert σε shares. Και πάμε τώρα στο επόμενο slide, που δείχνει ακριβώς αυτό το option που έχει ο επενδυτής. Είτε να πάρει τα χρήματά του πίσω, αυτά που σας έχει δώσει, είτε να τα κάνει convert σε μετοχές από την εταιρεία σας. Θα αρχίσουμε με τους βασικούς όρους. Λοιπόν, ο πιο βασικός όρος φυσικά είναι ποιο είναι το ποσό που επενδύει ο επενδυτής. Για να πάρουμε ως παράδειγμα 100.000 δολάρια. Βρίσκεται τον επενδυτή, του αρέσει η εταιρεία σας και αποφασίζει να σας δώσει 100.000 δολάρια. Ένας άλλος βασικός όρος που θα διαπραγματευτείτε είναι, επειδή όπως είπα είναι μορφή, ένας τύπος δανείου, είναι το τόκος. Με τι τόκο θα πάρει αυτά τα χρήματά του πίσω. Συνήθως είναι από 5 μέχρι 8%. Αν δεν είναι το market rate, ο τόκος για convertible notes, και άμα κάποιος επενδυτής σας πει ότι θα πάρουμε το market rate για τόκους που μπορεί να είναι 10-15%, μην το δεχτείτε. Στα convertible notes ο τόκος είναι πολύ πιο χαμηλός, είναι 5 με 8% και είναι αιτήσιο. Άλλος πολύ σημαντικός όρος, και αυτό εκεί περιέχεται και η ουσία του convertible note. Τι γίνεται, το λεγόμενο discount. Δίνεται τη δυνατότητα στον επενδυτή, αν δεν θέλει να πάρει τα λεφτά του πίσω όταν έρθει ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου, του δίνεται δυνατότητα να αγοράσει μετοχές με κάποια έκπτωση. Συνήθως είναι 20%. Και τι εννοώ με αυτό. Επενδύει 100.000, όπως είπαμε. Εσείς υπογράφετε το convertible note, μετά από 9 μήνες σηκώνετε χρήματα. Έχετε το πρώτο round of financing. Και με συγκεκριμένο evaluation ορίζεται η τιμή της μετοχής σας, των μετοχών σας. Ας πούμε ότι είναι ένα δολάριο. Ο επενδυτής, ο συγκεκριμένος, που έχετε υπογράψει μαζί το convertible note, θα μπορεί να αγοράσει τις μετοχές αυτές, όχι σε ένα δολάριο, όπως έχει οριστεί στο financing round, αλλά για 0,80 cents, δηλαδή για 20% λιγότερο. Άλλος όρος φυσικά είναι το maturity date, που είναι η ημερομηνία λήξης του convertible note. Συνηθίζεται, μάλλον το range είναι από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Τώρα, τα τελευταία που έχω δει εγώ είναι 24 μήνες, δηλαδή 2 χρόνια, αλλά μπορεί να είναι και σε 6 μήνες, μπορεί να είναι και σε ένα χρόνο. Αυτό πώς ορίζεται, συνήθως υπολογίζει ο επενδυτής σε πόσο χρόνο θα ξοδέψετε τα χρήματα που θα σας δώσει ή σε πόσο χρόνο θα μπορέσετε να σηκώσετε χρήματα. Κάπως έτσι κρίνεται το πότε θα είναι το maturity date. Αλλά, όπως είπα, συνηθίζεται τώρα να είναι 2 χρόνια. Και τα conversion options, που θα συνηθίσουμε περαιτέρω, είναι και το πώς, αν θα πάρει τα λεφτά του πίσω, σε ποιες περιπτώσεις και σε ποιες περιπτώσεις θα πάρει μετοχές. Επίσης, ξέχασα, έχουμε εκτυπώσει μερικά, όχι πάρα πολλά, ένα template για convertible note, ενός term sheet convertible note, οπότε θα δώσω μερικά γύρω-γύρω, να τα βλέπετε. Ναι, θες να δώσει, να δώσει. Κάτι λίγο για το προηγούμενο slide. Είπαμε ότι έχει το option είτε να πάρει τα χρήματα του πίσω είτε να πάρει μετοχές. Αυτό μπορεί να το αναλύσει λίγο. Ναι, θα το αναλύσω στα conversion options. Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Θα το αναλύσω συγκεκριμένα. Αν έχετε κάποια πορεία, μπορεί να με σταματάτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, ό,τι προκύπτει, μου λέτε. Λοιπόν, conversion options. Όπα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 3 σενάρια. Το πρώτο σενάριο το έχω ονομάσει automatic conversion και συμβαίνει στην εξής περίπτωση. Υπογράφεται το convertible note με τον επενδυτή. Όπως είπα, μετά από 9 μήνες, η εταιρεία σας πάει πάρα πολύ καλά.
και καταφέρετε να σηκώσετε ένα financing round με ένα τρομερό valuation. Παράδειγμα, μπορεί να είναι 4 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 20 εκατομμύρια. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Τα χρήματα, οι 100.000 που έχει βάλει ο επενδυτής, θα γίνουν αυτόματα preferred stock. Δηλαδή θα πάρει μετοχές στην εταιρεία σας. Τώρα το τι είναι το preferred stock και τι είναι το common stock, αυτά θα τα εξηγήσει και η Νάγια και ο Άντριο, οπότε δεν θα μπω περαιτέρω σε αυτά. Αλλά χοντρικά, τα 100.000 θα γίνουν preferred stock σε περίπτωση που σηκώσετε εσείς χρήματα μέχρι το maturity date. Κατανοητό. Αυτό, ωραία. Το δεύτερο σενάριο είναι το λεγόμενο voluntary conversion. Που, ναι. Να κάνει ίσως η εταιρεία να είσαι μετοχές. Ναι. Όταν γίνει το first round. Ναι. Θα κάνει ίσως, ναι, νέες μετοχές. Το voluntary conversion συμβαίνει στην εξής περίπτωση. Αν εσείς, η εταιρεία σας δεν καταφέρει να σηκώσει χρήματα μέχρι το maturity date, και τι γίνεται. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, ο επενδυτής έχει δύο επιλογές. Είτε να πάρει τα χρήματά του πίσω με το τόκο που συζητήσαμε πριν, είτε να πάρει common stock στην εταιρεία σας. Γιατί αν δεν έχετε σηκώσει χρήματα, προφανώς δεν θα υπάρχει valuation, δεν θα έχει οριστεί συγκεκριμένη τιμή μετοχής από άλλους επενδυτές. Οπότε μπορεί να πάρει το λεγόμενο common stock, που είναι η ίδια μορφή stock που έχετε και εσείς ως founders. Και τώρα σε τι τιμή μπορεί να το πάρει αυτό. Αυτό μπορεί να το ορίσετε εσείς στο convertible note ή μπορεί να είναι η minimum τιμή μετοχής που έχετε πει στο καταστατικό σας. Και τελευταία περίπτωση είναι αν η εταιρεία πουληθεί πριν από το maturity date, αν κάνετε το λεγόμενο exit δηλαδή, που σε αυτή την περίπτωση ένας συνήθις όρος που έχουν τα convertible notes είναι ότι ο επενδυτής παίρνει πίσω επί δύο φορές τα χρήματα που έχει βάλει. Αυτό είναι βέβαια αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Μπορεί να τα πάρει επί δύο, μπορεί να τα πάρει επί τρία. Δηλαδή, αν έχει βάλει 100.000, θα πάρει 200 πίσω μαζί με τους τόκους. Σημαντική διευκρίνηση. Αυτά τα options που σας εξηγώ εγώ, υπάρχουν πολλά variations. Απλά εγώ έχω πάρει ένα μοντέλο για να προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε όσο πιο απλά τι πάει να πει convertible note. Εντάξει. Δηλαδή, μπορεί να δείτε στην πορεία και άλλα. Λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει ένα πινακάκι για να σας δείξω λίγο πώς γίνονται τα negotiations με τον επενδυτή όταν είναι να υπογράψει ένα convertible note. Όπως είπα και πριν, προτείνετε εσείς κάποια πράγματα, ο επενδυτής θα την προτείνει και καταλήγετε κάπου στο ενδιάμεσο. Για τον τόκο, για παράδειγμα, εσείς μπορεί να προτείνετε ότι θέλετε 5%, αυτός μπορεί να πει 10%, καταλήξετε σε ένα 8%. Για τον discount, το range είναι 10 με 30%, αλλά το πιο σύνθεση είναι το 20%. Το cap θα το συζητήσουμε μετά, είναι λίγο ένας πολύπλοκος όρος. Convertible note with cap, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ. Αλλά γενικά, όπως θα το συζητήσουμε και αργότερα, εσείς δεν θέλετε cap, ενώ ο επενδυτής προτιμά να έχει. Το maturity date, όπως είπαμε πριν, εσείς φυσικά θέλετε να έχετε όσο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας και για να ξοδέψετε τα χρήματα και για να μπορέσετε να σηκώσετε funding. Ο επενδυτής προτιμά γρήγορα να έχετε κάνει κάτι. Οπότε γι' αυτό έχω βάλει δύο χρόνια και ένα χρόνο αντίστοιχα. Και όπως είπα και πριν, το τρίτο σενάριο που είναι η πώληση της εταιρείας σας πριν το maturity date, μπορεί ο επενδυτής να πάρει, εσείς θα θέλετε φυσικά να του δώσετε μια φορά τα χρήματα του πίσω, αυτός μπορεί να θέλει να τα πάρει επί δύο. Ωραία. Αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο πινακάκι. Εδώ αποτυπώνω λίγο τα conversion options που συζητήσαμε πριν. Όπως είπα, το automatic conversion γίνεται όταν υπάρχει το λεγόμενο qualified financing. Τι είναι το qualified financing? Όταν η εταιρεία εκδίδει μετοχές, preferred stock, γιατί έχει σηκώσει χρήματα από επενδυτές. Εντάξει, και σε αυτή την περίπτωση είναι τότε που τα χρήματα του επενδυτή μετατρέπονται σε preferred stock, σε μετοχές. Γι' αυτό και έχω βάλει yes στο preferred stock. Παίρνει τις μετοχές, όπως αναφέραμε, με 20% έκπτωση. Εντάξει. Τώρα, στο voluntary conversion δεν υπάρχει qualified financing. Μπορείτε να πάρει τα χρήματά του πίσω, γι' αυτό έχω γράψει και εκεί yes and no, είτε μπορεί να πάρει common stock της εταιρείας σας. Και στην περίπτωση της πώλησης, μπορεί να πάρει τα χρήματά του επί δύο, αυτό είναι και πάλι διαπραγματεύσιμο. Εντάξει. Λοιπόν.
Τώρα, το CAP. Αυτό είναι ένας δύσκολος όρος. Ακόμα και εγώ δυσκολεύτηκα να το χωνέψω σαν όρο. Αλλά γίνεται μεγάλο debate στην Αμερική για το λεγόμενο CAP. Έχω βάλει δύο εδώ. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω με παράδειγμα. Λοιπόν, τι γίνεται όταν δεν υπάρχει CAP. Ο επενδυτής βάζει 100.000 στην εταιρεία σας. Όπως είπα, δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή valuation επίσημο, αλλά φυσικά ο επενδυτής σκέφτεται ότι κάπως κοστό λιγότερο την εταιρεία στα 4 εκατομμύρια. Μετά από 9 μήνες, εσείς σηκώνετε χρήματα, τα πάτε πάρα πολύ καλά, σηκώνετε χρήματα και το valuation ορίζεται στα 20 εκατομμύρια. Τι γίνεται τώρα. Ο επενδυτής, αυτός που υπογράψει το convertible note, θα αναγκαστεί να αγοράσει τη μετοχή με 20% discount μεν, αλλά σε ένα valuation 20 εκατομμυρίων. Δηλαδή, χάνει πάρα πολύ. Είναι εκεί που υπολόγιζε 4 εκατομμύρια, τώρα το valuation έχει πάει στα 20. Γι' αυτό τι γίνεται. Προτιμούν οι επενδυτές να βάζουν cap. Γιατί είναι το cap. Σου λέει ο επενδυτής, βάζει 100.000. Σου λέει ότι θέλω το cap να είναι μέχρι 4 εκατομμύρια. Οπότε, όταν εσείς και να πάτε πάρα πολύ καλά μέσα σε αυτούς τους 9 μήνες και η εταιρεία σας να έχει valuation 20 εκατομμύρια, αυτός θα μπορέσει να αγοράσει τη μετοχή με το valuation που έχει ορίσει αρχικά, τα 4 εκατομμύρια. Εντάξει, ελπίζω να καταλάβατε λίγο το concept. Μαθαίνουμε αρκετά τώρα. Αλλά έτσι να έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σας τύχει και αυτό. Να απαιτούν δηλαδή οι επενδυτές να έχει cap, το convertible note. Και φυσικά δεν το, οι founders θέλουν χωρίς cap, οι επενδυτές θέλουν με cap. Τελειώνω με αυτό το slide, το οποίο κάπως συνοψίζω την ουσία του convertible note και μία ερώτηση που έχουν πάρα πολύ συχνά πελάτες μας. Τι μου λένε, έχοντας στο μυαλό τους ότι το convertible note λειτουργεί σαν δάνειο, μου λένε, ωραία, όταν εμείς, για παράδειγμα, κλείσουμε την επιχείρηση ή άμα πτωχεύσουμε, τι γίνεται, θα μας κυνηγάνε οι επενδυτές, μας κατασχέτουν τα σπίτια, δηλαδή πώς θα γίνει. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε δύο περιπτώσεις για αυτό το σενάριο. Είτε αν μπορεί η εταιρεία και έχει assets να πληρώσει πίσω το δάνειο με τους στόκους, αν δεν έχει assets, ο επενδυτής δεν παίρνει τίποτα. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλο ρίσκο στο convertible note και γι' αυτό και δεν, επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλο ρίσκο, δεν ζητάνε μόνο τόκο, ζητάνε και το discount το λεγόμενο, να μπορούν δηλαδή να αγοράσουν τη μετοχή όταν θα πάρετε χρήματα με κάποιο discount. Γι' αυτό έχουν αυτό τον επιπρόσθετο όρο. Γιατί είναι high risk. Και αν δεν έχει εταιρεία assets, δεν θα πάρουν τίποτα, δεν θα πάρουν ποτέ τα λεφτά τους πίσω. Αν η εταιρεία έχει assets που δεν καλύπτουν το ίσο της επένδυσης, έχει liquidation preference με το convertible note? Όχι. Αλλά τι εννοείται, σε περίπτωση πτώχευσης. Δηλαδή, σε περίπτωση πτώχευσης θα πάρει ό,τι υπάρχει. Αν υπάρχει μια τράπεζα, υπάρχει προσωπικό. Αν υπάρχει προτεραιότητα ένα τον άλλο. Λογικά αυτό εξαρτάται από το δίκαιο της χώρας με βάση το οποίο θα πτωχεύσει. Τώρα στην Ελλάδα δεν ξέρω τι ισχύει συγκεκριμένα. Ορίστε. Δεν ακούω. Καλή ερώτηση. Υπάρχει. Εγώ προσωπικά δεν το έχω συναντήσει ποτέ όσα χρόνια δικηγορώ. Ορίστε. Δεν νομίζω, αλλά επειδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Δεν ξέρω, μπορεί η Νάγια να έχει κάποια εμπειρία από αυτό, επειδή δουλεύει και πολλά χρόνια από μένα στην Ελλάδα, γιατί εγώ τα τελευταία χρόνια δουλεύω Αμερική. Αλλά ναι, υπάρχει σαν όρος. Πιστεύω ότι δεν έχει πολύ σχέση με αυτά που είπαμε τώρα. Σίγουρα ισχύουν διαφορετικά πράγματα. Αλλά είναι καλή ερώτηση και έχουμε σκοπό να το ψάξουμε και περαιτέρω και θέλουμε να κάνουμε και ένα σεμινάριο συγκριτικά, ίσως. Θα έχει ενδιαφέρον τι γίνεται στην Ελλάδα και τι γίνεται στην Αμερική. Λοιπόν, τελειώνω και λέγοντας ότι, όπως είπαμε πριν, ότι αν σηκώσετε χρήματα, ο επενδυτής θα πάρει μετοχές. Και αν κάνετε exit πριν λήξει το convertible note, ο επενδυτής θα μπορέσει να πάρει τα λεφτά του πίσω, είτε εις διπλούν είτε εις τριπλούν, αναλόγως με το τι θα διαπραγματευτείτε. Αυτά είχα να πω. Αν θέλετε... τελευταίο slide, ότι... Όταν θα υπογράψετε convertible note με κάποιο επενδυτή στην Αμερική, το πρώτο πράγμα που θα δείτε είναι το term sheet, που είναι σαν αυτό που έχουμε μοιράσει, αλλά υπάρχουν και άλλα δύο documents. Είναι το convertible note itself, που είναι ένα μακρύτερο version, να το πω, του term sheet, και το purchase agreement, που ορίζει πώς θα αγοραστούν οι μετοχές, όταν θα αγοραστούν,
σε περίπτωση, όταν δηλαδή στην περίπτωση που θα γίνουν convert τα χρήματά τους σε μετοχές. Οπότε έχουμε τρία documents. Δεν είναι πάντα έτσι, μπορεί να είναι και ένα. Απλά σας λέω ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση να υπογράψετε δηλαδή τρία. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.